Γεια σας από το Digital Life, είμαι ο Άγγελος Φαγιανάκης και μπροστά μου έχω το Nokia Lumia 800. Είναι ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια της φιλανδικής εταιρείας στο χώρο των smartphones με λειτουργικό Windows Phone. Θεωρείται από μία από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις που έχει κάνει ο φιλανδικός κολοσσός. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι σαν πρόταση είναι πολύ καλή και αυτό ακριβώς έρχομαι τώρα να σας εξηγήσω. Να πούμε ότι το Nokia Lumia 800 κυκλοφορεί αποκλειστικά από τη Vodafone και στους τρεις χρωματισμούς, μαύρο, ροζ και μπλε, όπως είχατε δει και από το Nokia N9, και η τιμή του είναι στα 539 ευρώ. Μάλιστα, την ώρα που κάνω αυτό το βίντεο, έχω μάθει ότι αναμένεται να κυκλοφορεί συσκευή από μέρα σε μέρα, ωστόσο κάποιος μπορεί να πάει σε κάποιο κατάστημα της Vodafone και να δει τη συσκευή από κοντά. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το καλύτερο hardware που υπάρχει για λειτουργικό Windows Phone, που σημαίνει ότι έχει οθόνη με 800x480 pixels, είναι τεχνολογίας AMOLED, έχει επεξεργαστεί στα 1,4 GHz κλασικά μονοπύρινο για το λειτουργικό. Να πούμε ότι η οθόνη του είναι στις 3,7 inches αντί για 3,9 που είχε το N9, και επαναλαμβάνω N9 γιατί η συσκευή είναι ακριβώς η ίδια εξωτερικά. Έχει λοιπόν οθόνη 3,7 γιατί οι 0,2 inches έχουν χαθεί στην ύπαρξη των πλήκτρων που υπάρχουν κάτω, το back, το κλασικό, το Windows και το πλήκτρο Search. Να πούμε επίσης ότι η συσκευή έχει 16 GB εσωτερικής μνήμης, η οποία δεν επεκτείνεται. Είναι φτιαγμένη με την τεχνική unibody, που σημαίνει ότι δεν βγαίνει η μπαταρία. Αντίθετα, στο πάνω μέρος υπάρχει η υποδοχή για την εισαγωγή της κάρτας SIM, η οποία είναι micro SIM συγκεκριμένα, όπως γνωρίζετε και από το iPhone. Επίσης έχει micro USB υποδοχή κλασικά για φόρτιση και σύνδεση με υπολογιστή, ενώ κατά τα άλλα δεν υπάρχει κάποια διαφορά όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά με τα Windows Phone τηλέφωνα. Επίσης έχει κάμερα στα 8 MP με διπλό LED flash, εδώ φαίνεται το διπλό LED flash. Ο φακός είναι Carl Zeiss, έχει εξαιρετική ποιότητα, προσφέρει μάλλον εξαιρετική ποιότητα φωτογραφιών. Στο μόνο που χωλαίνει είναι ότι το βίντεο είναι στα 720p τη στιγμή που περισσότεροι ανταγωνιστές προσφέρουν 1080. Παρ' όλα αυτά δύσκολα θα διαμαρτυρηθείτε, γιατί ξαναλέω, οι φωτογραφίες που βγάζει είναι πάρα πολύ καλές και θεωρώ ότι αυτή η κάμερα στον Lumia 800 είναι μία από τις καλύτερες που κυκλοφορούν εκεί έξω. Ίσως όχι στον Nokia N8, ωστόσο αρκετά καλή και αυτή. Επίσης η συσκευή έχει μπαταρία στα 1400 mAh. Προσωπικά η συσκευή μου βγάλε για πλάκα μία μέρα χρήση, δεν ξέρω τι γράφεται στο διαδίκτυο και τι λένε. Ίσως τα έχει έκδοση λογισμικού, αν και δεν νομίζω ότι δική μου διαφέρει από αυτές που υπάρχουν εκεί έξω. Βγάζει λοιπόν για πλάκα μία μέρα χρήση, έχω συνδεδεμένους πάρα πολλούς λογαριασμούς email, μπαίνω στο ίντερνετ, χρησιμοποιώ την εφαρμογή GPS που έχει Nokia, η Nokia πλοήγηση, η οποία παρεπτόντως είναι πάρα πολύ καλή, ιδίως για τα δεδομένα των εφαρμογών του είδους. Να πούμε επίσης ότι αυτή τη στιγμή το Nokia Lumia 800 έχει το λειτουργικό Windows Phone 7.5 Mango. Θεωρητικά θα αναβαθμιστεί και σε επόμενες εκδόσεις. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνεται μέχρι το τέλος του έτους. Υπολογίζω όμως ότι ναι, θα γίνεται και μέχρι το τέλος του έτους με την έκδοση Apollo, που θα απευθύνεται στα πιο high-end Windows Phone τηλέφωνα. Και να πούμε επίσης ότι για τα 539 ευρώ που κοστίζει, εγώ το θεωρώ σαν ένα άλλο iPhone, προσφέρει περίπου τις ίδιες δυνατότητες, είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Κλασικά Windows Phone είναι πολύ smooth, έχει απίθανο touch, πραγματικά είναι το καλύτερο touch που έχω δει σε κινητό τηλέφωνο, δεν χάνει καθόλου σε πατήματα, ακόμη και αν κάποιος θεωρητικά κάνει κατά λάθος, προσπαθεί κατά λάθος να γράψει κάτι, το πληκτρολόγιο του ακούει χωρίς κανένα, μα κανένα πρόβλημα, πραγματικά δεν έχω ξαναδεί πιο υπάκουο πληκτρολόγιο από αυτό. Να πούμε επίσης ότι στα 539 ευρώ δεν υπάρχει πρόταση που να λειτουργεί τόσο καλά και τόσο smooth όπως το συγκεκριμένο, οπότε αν κάποιος θέλει ένα κινητό που κάνει τη δουλειά του χωρίς να τον προβληματίζει, χωρίς να μπαίνει στη διαδικασία να ψάχνει περισσότερα πράγματα, αυτό θεωρείται μια πάρα πολύ καλή επιλογή για να μην πω καλύτερη. Αυτά το digitallife.gr.